Παίξαμε μια ομάδα την οποία δεν τη γνωρίζαμε. Την είχαμε παίξει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα μαζί της. Σε ένα καινούριο γήπεδο παίζουμε πρώτη φορά. Σίγουρα κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Τα παιδιά δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν στο πλαστικό. Αυτό βέβαια δεν είναι δικαιολογία. Αλλά νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο η εμφάνισή μας ήταν μέτρια. Δεν είχαμε καλό ρυθμό. Και δυσκολευτήκαμε ουσιαστικά να φτάσουμε στο γκολ, γιατί και είχε κλειστεί όφι, αλλά και γιατί στην τελική προσπάθεια ήμασταν επιπόλαιοι. Παρ' όλα αυτά δημιουργήσαμε ευκαιρίες, πιστεύω, και θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το σκορ πολύ νωρίτερα. Το ανοίξαμε όμως σε ένα οριακό σημείο, στο 43 λεπτό, και νομίζω ότι εκεί σίγουρα το έργο μας ήταν πιο εύκολο. Βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, περιμέναμε το όφι από την αρχή ουσιαστικά θα ανοιχτεί για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Έπαιξε κλειστά και στο δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον μέχρι κάποιο σημείο. Βάλαμε όμως ένα δεύτερο γκολ. Πριν το γκολ δημιουργήθηκαν πάλι αρκετές ευκαιρίες, σίγουρα γκολ χαμένα δεν επετεύχθησαν. Αλλά νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο βγήκαμε καλύτερα. Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, δημιουργήσαμε ευκαιρίες αρκετές. Θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο. Θέλουμε η προσπάθεια αυτή να γίνεται και στα 90 λεπτά, για να μπορούμε να είμαστε σαφώς καλύτεροι σε όλο το παιχνίδι. Γκολ και με μακρινά σου τη σήμερα. Εντάξει, νομίζω το τρίτο γκολ του Δημήτρη του Γκούτσιου ήταν ένα καλό σου, το οποίο έσκασε λίγο πριν πέσει ο τροματοφύλακας. Το πλασέ του Πασαλίδη ήταν έξυπνο και εύστοχο. Εντάξει, νομίζω ότι τα γκολ είναι ανάλογα με τις συνθήκες του παιχνιδιού, τις καταστάσεις που δημιουργούνται εκείνη την ώρα.